Καλώς ήρθατε και από μεριάς μας στο blog μας. Είναι η δεύτερη εβδομάδα των κινητοποιήσεων. Τα προβλήματα αφορούν το συνεχές αυξανόμενο κόστος παραγωγής, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, της ενέργειας και των καιρικών εφοδίων είναι μερικά από τα θέματα που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο και αγωνιζόμαστε για να αναδειχθούν αυτά τα προβλήματα και να δοθούν άμεσα λύσεις. Γραμματέα, από ό,τι ξέρεις, θέλουμε να σε ενημερώσουμε ότι ένα τσουβάλι λίπασμα, συγκεκριμένα το άζωτο που είναι για την ανάπτυξη, είχε 17 ευρώ πέρυσι, το Μάρτι, φέτος έχει 40. Ένα λίτρο πετρέλαιο, πέρυσι είχε 1,10, φέτος έχει εδώ στον περιφερειακό 1,60. Το ρεύμα έχει αυξηθεί μαζί με τις αυξήσεις του Μαΐου και με τις αυξήσεις του Ιανουαρίου. Συν τα 100% η ρήτρα αναπροσαρμογής, 135%. Οι ζωοτροφές που όλοι εμείς εδώ πουλάμε ζωοτροφές έχουν ακριβήνει σε σχέση με πέρυσι 100%. Εκτός από παραγωγή είμαστε και καταναλωτές. Δηλαδή έχουμε και σπίτια με πανάκριβο ρεύμα και η επιχείρηση εξαρτηθήκεται πάρα πολύ από την ενέργεια. Τα σούπερ μάρκετ πανάκριβα, δεν μπορεί να μπει κανένας και το χειρότερο είναι με αυτό το κόστος παραγωγής στο σημερινό, επειδή εμείς παίρνουμε τώρα και βλέπουμε τις αγορές, την αγορά που θα ψωνίσει ο μέσος Έλληνας 6 μήνες νωρίτερα, γιατί ξέρουμε το κόστος, σε ό,τι έχει σχέση με το Μάη και τον Ιούνιο, ό,τι αγοράζει τώρα ο μέσος Έλληνας θα έχει 30% αύξηση. Εμείς πουλήσαμε σιτάρι τον Ιούνιο με 0,28 μεσοσταθμικά και μέσα σε 2 μήνες, τέλος Σεπτέμβρη, έφτασε 60 λεπτά όταν το πήρανε. 2 εταιρείες το πήρανε. Όλα αυτά μετακινηθήκανε στα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό είμαστε στο δρόμο. Για το κόστος παραγωγής που μας καίει, δηλαδή δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα νούμερα. Καλό θα είναι να μας πούνε αν συμφέρει να μπούμε στην ΕΕ. Μην χρεωθούμε και καταστραφούμε. Και από εκεί και πέρα είμαστε στο δρόμο για να διεκδικήσουμε να μείνουν ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ και να μπορέσουμε εμείς να καλλιεργήσουμε τη γη. Απλά πράγματα είναι, δεν διεκδικούμε κάτι. Ακούμε στη Βουλή το ένα κόμμα να ζητάει να μειώσουν το φόρο στο πετρέλαιο. Το άλλο κόμμα να απαντάει, η κυβέρνηση να απαντάει, εσείς το ανεβάσατε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται με αυτό το φόρο, πώς ανεβαίνει, πώς κατεβαίνει. Αν θέλει έγκριση για να κατέβει, αλλά για να ανέβει δεν χρειάζεται καμία έγκριση. Και αν θα μπορούσε τελικά με νούμερα, αν είναι εφικτό, να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο 50% και να μπει ένας αντίστοιχος φόρος και στους εφοπλιστές που ακούμε και λέμε τόσα χρόνια και να έρθει και να ισορροπήσει ο προϋπολογισμός. Μας λένε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής στη ΔΕΗ φταίει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που έχει ανέβει. Και η Ενωμένη Ευρώπη για την Ελλάδα έχει δεσμεύσει τη ΔΕΗ να κάνει απολιγνητοποίηση. Λοιπόν, γιατί δεν βάζουμε πάλι τις μονάδες παραγωγής να κάνει ρεύμα, να έρθει πιο ρεύμα πιο φθηνό. Άλλο συνάδελφο. Και κάτι, θέλουμε γερή αντιπολίτευση στο κατεστημένο. Και αυτό είναι για σας. Η φτωχοποίηση που βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας και δεν είναι μόνο θέμα των αγροτών, όπως είπε ο Γιάννης, είναι θέμα όλων των απλών πολιτών, όλου του λαού, έτσι. Έχει προφανώς και άλλες προεκτάσεις. Δεν είναι μόνο το αν θα καλλιεργήσουμε, γιατί δεν θα είμαστε σε θέση στο τέλος να καλλιεργήσουμε. Και καταλαβαίνουμε όλοι, ειδικά από όταν άνοιξε και η υψηλή παραγωγικότητα για τα φωτοβολταϊκά και στην Κοπαϊδα και γενικώς βλέπουμε μεγάλα κεφάλαια, βλέπουμε πολυεθνικές και πολλές να έχουν σχέση και με την κυβέρνηση να αγοράζουν ή να νοικιάζουν χωράφια χιλιάδες τρεμάτων. Θα καταστεί αδύνατο, δεν θα υπάρχει παραγωγή στη χώρα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα εισάγονται τα πάντα και θα υπάρχει απόλυτη φτωχοποίηση. Αυτά τα θέματα και πέρα από το άμεσο δηλαδή, το τι θα κάνουμε τη χρονιά που έρχεται ή την επόμενη χρονιά, πρέπει να τεθούν στο τραπέζι, γιατί το μέλλον μόνο δυσίωνο μπορούμε να το φανταστούμε.